Την πρωτοχρονιά την Κηπίτα του εδώ, στην παραλία της Φρεατίδας, έκοψε ο πολιτιστικός και αθλητικός σύλλογος Διογέννης. Σήμερα είναι η πίτα μας. Είναι η 50η πίτα, αλλά επειδή το 1979 έγινε επίσημα η ίδρυση του σωματείου, το λέω αυτό γιατί το 1975 ξεκινήσαμε, επίσημα με το καταστατικό κλπ. Έγινε το 79. Είναι 50η πίτα λοιπόν αυτή που κόβουμε. Θα σας πω εδώ για το πώς ήταν παλιά τότε όταν ξεκινήσαμε παιδιά. Γιατί ήμουνα και εγώ κάποτε παιδί. Τώρα μην κοιτάτε, είμαι στα 75, στα 76. Ήρθα 20 χρονών εδώ. Τότε που εδώ που βλέπετε το βράχο ήταν η θάλασσα. Και από εκεί εγώ 10 χρονών έχω να βουτιέσει. Εγώ και οι φίλοι τότε. Κάποια στιγμή αυτό μπαζώθηκε, θα το ξέρετε, από το σκυλίτσι. Και βρεθήκαμε τότε μια παρέα παιδιών που ασχοληθήκαμε με τη θάλασσα, με τη χειμερινή κολύμβηση, με τη ρακέτα κλπ. Εγώ βρέθηκα τυχαία όταν έγινε αυτό, όταν εξελίχθηκε σε πλάζ, βρέθηκα τυχαία γιατί είμαι παλιός αθλητής και επαγγελματίας ήμουνα και με φέρανε εδώ για να ενισχύσω την ομάδα της μιας πλευράς επειδή έχανε από την άλλη ομάδα και κόλλησα. Γι' αυτό δεν πιστεύω στο τυχαίο, δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο. Βρέθηκα και έμεινα από τότε εδώ. Κάποια στιγμή η παρέα σκέφτηκε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί για χρόνια αυτό και αποφασίσαμε να κάνουμε ένα σύλλογο. Φτιάξαμε λοιπόν το σύλλογο και ερυπείο οφθαλμού μαζεύτηκαν δεκάδες παιδιά. Έχουμε μεγαλώσει δηλαδή γενιές παιδιών. Ο σύλλογος ασχολήθηκε με τη μουσική, με τον αθλητισμό. Κάποτε κάναμε τα Διογένεια, μια γιορτή που την ονομάσαμε Διογένεια και την κάναμε κάθε Σεπτέμβρη. Εκεί τα παιδιά λοιπόν συμμετείχαν σε πολλά αθλήματα. Σε δρόμους, σε κολύμβηση, σε μπάσκετ, βόλεϊ, πινκ-πονκ. Φτιάξαμε δύο τραπέζια πινκ-πονκ, ένα μικρό γήπεδο ποδοσφαίρου. Με τη βοήθεια βέβαια του Δήμου Πειραιά όλα αυτά τα χρόνια, ο οποίος μας παραχωρεί και το χώρο από τότε. Όλοι δηλαδή μας έχουν βοηθήσει και οι αντιδήμαρχοι και οι δήμαρχοι που έχουν περάσει, δεν έχουμε παράπονο γενικά. Βέβαια υπάρχουν ορισμένα προβλήματα που δεν έχουν λυθεί. Θα δούμε και το δήμαρχο να τα συζητήσουμε. Είμαστε λοιπόν ένας σύλλογος ο οποίος έχει κάνει άπειρες συναυλίες εδώ. Μοιράζουμε τρόφιμα πριν τον κορονοϊό σε 116 οικογένειες. Μεταξύ αυτών ήταν και το ΤΑΣΕΗ, το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Ελλήνων Ηθοποιών. Φιλοδοξούμε να κάνουμε ένα θεατρικό μεγάλο τον Διογέννη, του Διογέννη, γιατί εδώ έχουμε έναν σκηνοθέτη, τον Μπαρχαρίδη, τον Σταύρο, ο οποίος έχει έτοιμο τον Διογέννη τον Κοινικό. Έχει παιχτεί αυτή η παράσταση και στη Θεσσαλονίκη με μεγάλη επιτυχία. Έχουμε κουστούμια και όλα τα σκηνικά τα έχουμε έτοιμα. Μένει μόνο να δούμε πού θα το κάνουμε, αν μπορούσαμε να το κάνουμε στο Δημοτικό Θέατρο ή στο Βεάκιο. Προσπαθούμε δηλαδή να κάνουμε κάτι και για τους περίοικους και για τα παιδιά και για τον κόσμο γενικά, γιατί ζούμε σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Εμείς καταρχήν παρέχουμε ένα γήπεδο που είναι το μοναδικό εδώ στο χώρο. Δεν υπάρχουν γήπεδα για το κοινό, για τους νέους. Τώρα έχουμε ήδη ένα γήπεδο πινκ-πονκ, το έχουμε έτοιμο και θα φτιάξουμε άλλα δύο για να συγκεντρώσουμε πάλι αυτά τα παιδιά που μαζευόντουσαν κατά δεκάδες. Και θα ασχοληθούν και με το μπάσκετ αναγκαστικά. Έφτασε η στιγμή δηλαδή που κάνανε μέχρι βελάκια τα παιδιά. Δεν λέω και για τους μεγάλους που μπορούν να παίξουν και τάβλη ή σκάκι. Έτσι έχουμε 15 σκακιέρες. Είμαι άλλη μια χρονιά εδώ στον Πολιτιστικό και Αθλητικό Σύλλογο Διογέννης που λειτουργεί πάρα πολλά χρόνια στην παραλία εδώ της Φρεατίδας.
με σημαντική συμβολή στον πολιτισμό και στον αθλητισμό της πόλης μας. Είμαστε κοντά σε όλους, σε όλα τα σωματεία, σε αυτά που παράγουν πολιτιστικό έργο, αλλά και δίνουν τη δυνατότητα να αθλούνται τα παιδιά μέσα από τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Ευχόμαστε καλή χρονιά, υγεία πάνω απ' όλα, στον πρόεδρο και στα μέλη του Συλλόγου. Και ο Δήμος, όπως πάντα, θα είναι κοντά σε όποιες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες αναλάβουν, που είναι προς το καλό της πόλης και προς το καλό της νεολαίας. Προσπαθούμε όλα αυτά τα χρόνια να στηρίζουμε τους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης μας, οπότε δεν θα μπορούσαμε να απουσιάζουμε σήμερα από την Πλάς Φρεατίδας, ένα σύλλογο σε ιδιαίτερα προνομιακή θέση. Προσπαθούμε λοιπόν και εμείς, επειδή κάνει πολύ αξιόλογες προσπάθειες για τα παιδιά του Πειραιά, να στηρίζουμε εμπράκτος ως Δήμος Πειραιά με κάθε τρόπο τη δράση του συλλόγου και τον αγαπημένο μας φίλο τον Πέτρο τον Κωνσταντινίδη. Είναι ένα σύλλογος που είναι στην πρώτη κοινότητα, πολιτιστικός, πολιτισμικός, αθλητικός. Να πω ότι ήμουνα και εγώ διογεννήτησα όταν ήμουνα μικρή, γι' αυτό και τον τιμώ και ήρθα απόψε σήμερα μάλλον εδώ. Να ευχηθώ να δημιουργούνται συνεχώς συλλόγοι που διοχετεύουν τα παιδιά μας σε πολύ όμορφες δραστηριότητες. Να πω ότι είμαστε κοντά τους και το δείχνουμε με την παρουσία μας και όχι μόνο. Με πολύ χαρά ξαναβρίσκομαι στην πίτα του Διογέννη. Ξέρετε, στο σύλλογο αυτό μας συνδέουν πάρα πολλές αναμνήσεις. Τη δεκαετία του 75, 80, 85, 90, στο σημείο αυτό παίζαμε και ρακέτα και δουλεύαμε τα καλοκαίρια από μικρά παιδιά και είδαμε τη δημιουργία του σύλλογου αυτού. Και τώρα ανδρώθηκε ο σύλλογος. Και το πιο σημαντικό πράγμα δεν είναι να δημιουργείς ένα σύλλογο, αλλά να τον διατηρείς στα χρόνια που έρχονται. Ο Σύλλογος Διογέννης προσφέρει πάρα πολλά. Είναι ανοιχτός, είναι παρόν, είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της περιοχής, είναι μέσα στην καρδιά μας και οφείλουμε όλοι, όπως το κάνει και ο Δήμος και η Περιφέρεια και όλοι οι παράγοντες, να είμαστε δίπλα του και να τον βοηθούμε. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε όλους. Εγώ είμαι μέλος του Συλλόγου χρόνια τώρα. Με τον Πέτρο τον Κωνσταντινίδη, τον πρόεδρο, έχουμε μια πολύ καλή φιλία. Ο σύλλογος αυτός παράγει πολιτισμό, παράγει αθλητισμό και είναι τιμή να τον έχουν στον Πειραιά. Θέλω να τους πω να συνεχίσουν ακάθεκτοι και κάθε χρόνο να γίνονται καλύτεροι για τον Πειραιά μας. Ο πρόεδρος εδώ δεν το βάζει κάτω με τίποτα. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των Πειραιωτών. Δεν το βάζουμε κάτω, είμαστε πεισματάριδες, αντέχουμε, δημιουργούμε και πιστεύουμε στο μέλλον, σε καλύτερο μέλλον.